ικανοποιημένος για την απαντητική επιστολή που έλαβε από το Υπουργείο Υποδομών σχετικά με τον οδικό άξονα Ε65, εμφανίστηκε ο νομάρχης Τρικάλων, κ. Ηλίας Βλαχογιάννης. Στη σχετική επιστολή υπογραμμίζεται μεταξύ των άλλων ότι δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση του παρεχωρησιούχου προς το δημόσιο για διακόπη των εργασιών ή για αποχώρηση μέλους της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Επίσης, τονίζεται ότι παραμένουν προβλήματα σε σχέση με τις απαλωτριώσεις και την μετακίνηση των δικτύων του έργου, αλλά προχωρά η επίλυσή τους. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, το ελληνικό δημόσιο έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων, κύριο Σέργιο Λαμπρόπουλο. Θεωρούμε σημαντική αυτή την τοποθέτηση του υπεχοδέα και του κυρίου Λαμπρόπουλου και μας δημιουργεί αισιοδοξία ότι το χρονοδιάγραμμα, αν δεν τηρηθεί, τουλάχιστον δεν θα πάει πολύ πίσω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η απάντηση του κ. Λαμπρόπουλου δόθηκε κατόπιν επιστολή του νομάρχη Τρικάλων Ηλία Βλαχογιάννη για την διακοπή των εργασιών στον Ε65, τις απολύσεις προσωπικού και την μη πληρωμή των εργαζομένων της αρχαιολογικής υπηρεσίας.